Φερερητός ότι οι καταγγελίες σίγουρα θα διερευνηθούν εξαντλητικά, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Είπε ότι ο κύριος Παναγή πρέπει να πάει στην νομική υπηρεσία και να καταθέσει στοιχεία, αλλιώς δεν μπορούν να μείνουν μόνο στη δημοσιογραφική του διάσκεψη. Στη συνέχεια διευκρίνησε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζει εδώ και καιρό κενά που υπάρχουν στην νομοθεσία σε ό,τι αφορά στην χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων. Και ένα θέμα που απασχολούσε τις τελευταίες μέρες και συζητείται μετά και τα χθεσινά που είπε ο κύριος Παναγή, κατά πόσον μπορεί να υπάρξουν τηλεφωνικές παρακολουθήσεις και στην Κύπρο, όπως έγινε στην Ιταλία και την Ελλάδα. Ο κύριος Ιωαννάς είπε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει στη βάση του νομοθετικού πλαισίου που υπάρχει στην Κύπρο. Και παρέπεμψε στο άρθρο 17 του Συντάγματος. Ξεκαθάρισε όμως ότι αυτές οι καταγγελίες θα διερευνηθούν εξαντλητικά. Λοιπόν, άρα θα έχουμε διερεύνηση των καταγγελιών εξαντλητικά, όπως λέει και ο Υπουργός, κύριε Χριστοφίδη. Τα κόμματα τι πρέπει να κάνουν? Κοιτάξτε, πώς πρέπει να κινηθούν, κύριε Χριστοφίδη? Κοιτάξτε, θα σας πω, κύριε Κυριάκου. Νομίζω ότι θα πρέπει, πριν να απαντήσω στην ερώτησή σας, θα πρέπει να σχολιάσουμε ακόμα κάτι. Ο κύριος Παναγή, ο οποίος χθες προέβηκε σε δημόσια τοποθέτηση και προφανώς ο άνθρωπος είχε πάρα πολλά να καταγγείλει, τη βασιμότητα των οποίων ασφαλώς δεν μπορεί κανένας να εξετάσει και δεν είμαστε σε θέση να εξετάσουμε. Είναι νωρίς, θα το δούμε στην πορεία, ναι. Ένιωσε την ανάγκη να βγει δημόσια, να καταγγείλει πράγματα και ακολούθως να οδηγηθεί στην αστυνομία ή στους θεσμούς για να αποδείξει τις κατηγορίες του. Νομίζω ότι αυτό είναι ακόμα ένα στοιχείο το οποίο δείχνει ακριβώς το γεγονός ότι πλέον θα πρέπει να στηρίξουμε τους θεσμούς, οι οποίοι θεσμοί στην δημόσια εικόνα τους τουλάχιστον επηρεάζονται αρνητικά. Δηλαδή, όταν κάποιος έχει... Δηλαδή, λάθος βγήκε να τα πει πρώτα δημόσια και μετά να τα καταθέσει. Γιατί λέει, αν τα πω δημόσια, θα έχω και τη στήριξη των μέσων, θα μάθει και ο κόσμος και πλέον θα περιμένει όλα αυτά που θα πω στην πορεία, στην αστυνομία, χωρίς να έχει, υπάρχει κίνδυνος να κουκουλωθεί όλη αυτή η υπόθεση. Το αν είναι λάθος ή όχι, ναι, κύριε Κυριάκου, θα φανεί στην πορεία. Αλλά, όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος Τριανταφυλλίδης, μια δημόσια τοποθέτηση και την επόμενη ημέρα να οδηγηθεί στις αρχές για να καταθέσεις τα συγκεκριμένα στοιχεία, αντιλαμβάνεστε ότι ο χρόνος που διαρρέει για σκοπούς διαδικασιών, διερεύνησης κτλ. Είναι το κάθε λεπτό. Α, είναι γι' αυτό το σημείο, πολύ, μάλιστα, μάλιστα, είναι, ναι, πάρα πολύ σημαντικό. Ο χρόνος σε τέτοια ζητήματα δεν πρέπει να αφήνεται. Οι ανακριτές, δηλαδή, αν ήταν σωστοί, δεν έπρεπε να ξεκινήσουν από χθες. Μα αφού δεν έχουν τίποτε ενώπιον. Είχαν ενώπιον κάποια πράγματα. Έχουν, είπε, μια δημόσια τοποθέτηση. Ωραία. Η δημόσια τοποθέτηση καλέσει... δεν δείχνει τον δρόμο προς μια κατεύθυνση. Σίγουρα μια δημόσια τοποθέτηση δείχνει τη διαδρομή. Ασφαλώς όμως δεν μπορεί καμιά ανακριτική ομάδα ή καμιά ανακριτική αρχή να βασιστεί πάνω σε μια δημόσια τοποθέτηση για να εκκινήσει την προσπάθεια της διερεύνησης της. Θα πρέπει να έχει με επίσημο κατανοητό τρόπο... Κατανοητό όλο αυτό που λέτε, αλλά και λέει και ο κύριος Τριανταφυλλίδης και στοιχεία να μην έχει ο Μάριος Παναγή, αν ήδη θέλουν να ψάξουν μπορούν να βρουν στοιχεία. Αν δεν υπάρχουν στοιχεία, ναι, από τον κύριο Παναγή... Και βεβαίως ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Τριανταφυλλίδης, ίσως θα έπρεπε να γίνει αυτόβουλα αυτό το πράγμα εδώ και πολύ καιρό, εφόσον υπάρχει και η ψιθυρολογία. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Τώρα είναι μια διαφορετική κατάσταση πραγμάτων. Τώρα έχουμε μια δημόσια καταγγελία ενός σημαντικού παραγόντα του ποδοσφαίρου στην Κύπρο, που είναι ο κύριος Παναγή, διεθνής διαιτητής για τα τελευταία χρόνια, ο οποίος προβαίνει δημόσια και καταγγέλει πράγματα. Είναι η ώρα πλέον, νομίζω, ότι θα πρέπει να επανέλθει το μέτρο στις ζωές μας και θα πρέπει και εμείς να αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα με τη σοβαρότητα την οποία πρέπει και θα πρέπει να στηρίξουμε και να δείξουμε την ανάλογη εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Ακόμα κάτι το οποίο θέλω να πω, για το οποίο διαφωνώ, δεν μπορεί να κατακεραυνούνται ολόκληρος χώρος, ελέω ή για χάρη 3, 4, 5, 6 ή πιθανώς κανενός προσώπου. Θα πρέπει πλέον και το ίδιο. Ναι, είναι αυτό που λέμε τόσα χρόνια. Πρέπει να έχουμε κάποιους που θα πρέπει να πληρώσουν για αυτά τα λάθη και για όλο αυτό το παιχνίδι που στείνουν, για να φανούν και οι καθαροί. Ναι, αλλά ναι, αντιλαμβάνεστε ότι στη διαδικασία τώρα της εξομολόγησης ή στη διαδικασία της καταγγελίας που φτάσαμε σήμερα, που τα πάντα πλέον καταγγέλλονται,
δεν, δεν μπορούμε να μιλούμε με γενικούς όρους και με γενικά πλαίσια. Διότι αντιλαμβάνεστε, σε όλους τους χώρους της κοινωνίας, σε όλα τα επίπεδα, υπάρχουν έντιμοι άνθρωποι. Οι οποίοι λόγω αυτών των νομοθετήσεων παρασύρονται μέσα στο χάος της διαφθοράς και της διαπλοκής της οποίας υπάρχει. Ναι, όσο υπάρχει ατιμορρησία, αυτό θα γίνεται. Και της πείνωσης. Και της πείνωσης των ομάδων. Ακριβώς, γιατί υπάρχει ατιμορρησία. Όσο έχουμε ατιμορρησία και έχουμε παντού ατιμορρησία, ισχύει αυτό που λέτε. Παίρνουν όλοι στο ίδιο καζάν. Ακριβώς. Η ατιμορρησία υπάρχει, κύριε Κυριάκου. Μάλλον ένας από τους λόγους που υπάρχει ατιμορρησία είναι ότι δεν υπάρχει εξειδίκευση σε συγκεκριμένα και σημαντικά ζητήματα. Παραδείγματος χάρη, τα ζητήματα οικονομίας τα οποία είχαν προκύψει, για τα οποία οι θεσμοί δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν με την ανάλογη σοβαρότητα, διότι δεν είχαν την ανάλογη τεχνογνωσία. Το ίδιο σημαίνει και στο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι ανθρώποι σε επίπεδο θεσμών οι οποίοι θα μπορέσουν να διερευνήσουν ζητήματα. Έχετε πει προηγουμένως και πολύ σωστά ότι έχει διαρρεύσει ένας τεράστιος χρόνος εξέτασης κίτρινων, κόκκινων, ξέρω εγώ, φακέλων. Χωρίς αποτέλεσμα, δεν ξέρουμε κανένα αποτέλεσμα. Τι γίνεται, ναι. Είναι απλό το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει έλλειψη εξειδίκευσης για διεκπαιρέωση αυτών των ζητημάτων. Θα μπορούσα, Γιώργο, όμως, να ζητήσουν από την UEFA να τους δώσει την τεχνογνωσία που ενδεχόμενα έχει. Γιατί δεν το κάναμε. Είναι δηλαδή ερωτήματα απλά που κανείς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτόν τον τόπο. Ο κύριος Χρυστοφίδης πολύ σωστά κάνει τη διαπίστωση. Φαντάζομαι διαπίστωση υπάρχει και από άλλους, απλά δεν ξέρουν και δεν ξέρουμε γιατί δεν προχωράνε. Ναι, αλλά είναι σωστό ναι. Να κάνουμε διαπίστωση ότι κάτι νοσεί ή ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά, να μπορούμε την επόμενη στιγμή να διορθώνουμε αυτή την αδράνεια ή το κενό στο σύστημα. Το να περιοριζόμαστε σε γενικές τοποθετήσεις, το να περιοριζόμαστε σε καταγγελίες γενικές, ασφαλώς δεν αναφέρομαι μόνο στον κύριο Μαναή, δεν είναι αρκετό. Θα πρέπει πλέον τα πράγματα να μπουν σε συγκεκριμένη τροπή. Εξειδίκευση, σωστή αντιμετώπιση, ταχύτητα η οποία θα είναι συνεπακόλουθον της εξειδίκευσης. Η αδράνεια, η ολιγορία ή η καθυστέρηση είναι λογικών επακόλουθων του γεγονότος της έλλειψης της ανάλογης τεχνογνωσίας, η οποία μέσα από τον χρόνο θα πρέπει να καλυφθεί. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα. Και αφού μου δίνετε την ευκαιρία, θα ήθελα να σας πω ότι θα πρέπει και η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η οποία είναι η αρμόδια αρχή, εφόσον το Κυπριακό Ποδοσφαίρο πλέον έχει ενταχθεί σε μια μεγάλη οικονομική δραστηριότητα, γιατί πρόκειται για μεγάλη οικονομική δραστηριότητα και σε επίπεδο αριθμού ανθρώπινου δυναμικού που εμπλέκεται, επαγγελματιών κτλ. Κτλ. Αλλά και σε επίπεδο οικονομίας είναι τεράστια τα νούμερα τα οποία παίζονται πλέον. Θα πρέπει και η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και ο ΚΟΑ, ο ανάλογος θεσμικός κρατικός φορέας, να αναβαθμιστούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα πρέπει να καθοριστούν κατά την άποψή μου κριτήρια και για τους παράγοντες και για τις διοικήσεις. Θα πρέπει να διαμορφωθούν συνθήκες όπου να καθοριστούν συγκεκριμένες θητείες μέσα από τις οποίες συγκεκριμένα πρόσωπα. Ναι, αλλά κάποιοι τα κάνουν και κάποιοι έρχονται και τα χαλάνε, κύριε Χρυστοφίδη. Και να ελεγχθούν και τα εμπλεκόμενα συμφέροντα, κύριε Κυριάκο. Τα εμπλεκόμενα συντάξει, αυτό πρέπει να γίνει σε όλους τους τομείς. Ναι, ναι, αλλά στην και η σύγκρουση συμφερόντων στην προκειμένη περίπτωση ναι. Πρέπει να ελεγχθεί ναι. Αν πρόσωπα τα οποία υπηρετούν σε θέσεις μέσα στο ποδόσφαιρο έχουν εμπλεκόμενα συμφέροντα, τα οποία εμπλεκόμενα συμφέροντα σχετίζονται με μεγάλα οικονομικά συμφέροντα τα οποία προέρχονται από το ποδόσφαιρο. Και μένω εδώ. Μάλιστα. Άρα, κύριε Λισάνδρου, όλοι συμφωνείτε ότι πρέπει να γίνουν πράγματα. Τώρα περιμένουμε να δούμε πότε θα γίνουν όλα αυτά που όλοι επισημαίνετε. Όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει πλέον αυτά τα οποία λέμε τώρα και τα έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν να γίνουν πράξεις. Θα πρέπει να υπάρξει εξυγχρονισμός της νομοθεσίας. Θα πρέπει να υπάρξει έλεγχος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Θα πρέπει, συμφωνούμε ως προλαλήσαντες, να υπάρξει έλεγχος το ποιοι εκπροσωπούν είτε ως αξιωματικοί της ΚΟΠ την ίδια την Ομοσπονδία, αλλά και στα ίδια τα σωματεία. Ποιοι βρίσκονται στα σωματεία, ποια συμφέροντα έχουν. Τι κρύβεται πίσω από κάποιους ανθρώπους. Σίγουρα δεν πρέπει να μηδενίζουμε τα πάντα. Εάν υπάρχουν ευθύνες, οι βασικές ευθύνες, οι μεγαλύτερες ευθύνες, ίσως να προκύπτουν σε 4-5 πρόσωπα, αν υπάρχουν. Όμως, επαναλαμβάνω ότι όλα τα σωματεία έχουν τις δικές τους ευθύνες. Τα σωματεία έχουν ψηφίσει το συγκεκριμένο Διοικητικό Συμβούλιο, το προηγούμενο, το προπροηγούμενο και το επόμενο. Τα σωματεία έχουν υπερψηφίσει όλες τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει στο καταστατικό της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Άρα θα πρέπει και τα ίδια τα σωματεία, πέραν
του να διαμαρτύρονται για συγκεκριμένες διαιτησίες και να σιωπούν όταν ευνοούνται, να αλλάξουν στρατηγική, να θεωρήσουν ότι η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου είναι η ομοσπονδία η οποία υπάρχει γιατί είναι τα ίδια τα σωματεία μέλη και πλέον θα πρέπει να αναλάβουν σοβαρά τις ευθύνες τους και να ζητήσουν από την πολιτεία να έρθει κοντά, να βοηθήσει ως αρρωγός, να καθαριστεί όπως ανέφερε ο κύριος Τριανταφυλλίδης, ο Σταύλος του Αυγίου. Ναι, ξέρετε, έχουμε πολλές έρευνες σε εξέλιξη. Όλα τα μέτωπα είναι ανοιχτά. Έχουμε έρευνες, διεξάγουμε έρευνες. Τώρα. Και το ποδόσφαιρο είναι μέρος της κοινωνίας. Ναι, κατανοητό. Απλά είναι ένα σημασία να φέρνουμε εις πέρας όλες αυτές τις έρευνες με ουσιαστικά αποτελέσματα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Νομίζω... Να μην κάνουμε έρευνες για χάρη των ερευνών. Αυτό θέλω να σας πω. Νομίζω ότι η περίπτωση αυτή δεν είναι έρευνα για χάρη των ερευνών. Βέβαια, αυτό θα φανεί από την κατάθεση που θα δώσει ο κύριος Παναγή. Εδώ θα ήθελα να σημειώσω όμως κάτι. Ο κύριος Παναγή, και εδώ είναι κάτι το οποίο με προβληματίζει, έχει προβεί σε συγκεκριμένες καταγγελίες 4 χρόνια μετά. Αυτό θα έπρεπε να έχει συμβεί από την πρώτη στιγμή. Εγώ θεωρώ ότι όταν υπηρετείς είτε ως διαιτητής είτε με οποιοδήποτε άλλο αξίωμα και γνωρίζεις ότι έχει συμβεί κάτι, θα πρέπει να το καταγγέλνεις άμεσα. Ναι, σε αυτόν τον τόπο αυτό συνηθίσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα τελευταία έχουμε κάποιες καταγγελίες, αλλά φαίνεται ότι επειδή μίλησαν κάποιοι, άρχισαν να μιλούν και όλοι οι υπόλοιποι. Κάτι να πείτε, κύριε Τριανταφυλλίδη. Ναι. Όχι, θα έλεγα ότι έχουμε ανθρώπους που υπηρέτησαν σε ανώτατα θεσμικά αξιώματα και δεν μίλησαν όταν έπρεπε να μιλήσουν και μιλούν κατόπιν εορτής. Ο κύριος Παναγή μπορεί να χρειάστηκε 4 χρόνια να βρει το θάρρος να πει εκείνα τα οποία είπε χθες. Ή να θεώρησε ότι τώρα είναι η καλύτερη, ξέρω εγώ, περίοδος να μιλήσει. Αφού είδε ότι μιλούν και άλλοι για ΣΑΠΑ, για ΤΕΠΑΚ και όλα τα υπόλοιπα. Αφού υπάρχει τώρα μια εικόνα ότι πάει να γίνει κάθαρση, ας μιλήσουμε κι εμείς για να δούμε τι θα γίνει. Κάπως έτσι. Κοιτάξτε, δεν έχουν σημασία τα κίνητρα του κυρίου Παναγή. Σημασία αν έχει το περιεχόμενο του τι είπε. Και σημασία να έχει να διερευνηθεί το περιεχόμενο άμεσα και σωστά. Διαφορετικά, είναι το πιο εύκολο πράγμα να το πάρουμε ως ένα σημείο, να πούμε δεν τρέχει τίποτε, να το βάλουμε κάτω από το χαλί, όπως εμπήκαν πάρα πολλά άλλα, να ακολουθήσουμε την κλασική κυπριακή ρίση, κρύψε να περάσουμε. Αλλά κάποια ημέρα, ξέρετε, φουσκώνει τόσο πολύ το χαλί που δεν μπορούμε να περάσουμε από πάνω, κουτσουφλούμε, πέφτουμε. Και πλέον όλα έρχονται στο φως. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε. Θα ήθελα να πω κάτι. Και νομίζω ότι και εγώ και ο κύριος Τριανταφυλλίδης και ο Γιώργος Χριστοφίδης γνωρίζουμε ότι και όσοι ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, ότι κάτι συμβαίνει. Γι' αυτό, επειδή ξέρουμε. Να το αποδείξουμε και να το διορθώσουμε. Ακριβώς. Ευχαριστώ, κύριε. Να είστε καλά. Περιμένουμε να αλλάξουν πράγματα και καταστάσεις. Ας ξεκινήσουμε από σήμερα. Άκαρπη πρώτη ψηφοφορία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για την εκλογή του νέου Προέδρου. Να δούμε το ρεπορτάζ. Χωρίς θετική κατάληξη και χωρίς να υπάρξουν θεαματικές εκπλήξεις, ολοκληρώθηκε η πρώτη ψηφοφορία στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με αντικείμενο την ανάδειξη νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. 160 βουλευτές υπερψήφισαν την υποψηφιότητα Σταύρου Δήμα, παρόν ψήφισαν 135, ενώ άλλοι 5 ήταν απόντες. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς εμφανίστηκε αισιόδοξος, ενώ από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι τα εκβιαστικά διλήμματα δεν έπιασαν τόπο. Ευελπιστώ ότι θα εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Οι συνθήκες είναι δύσκολες για τη χώρα και είμαι βέβαιος ότι οι βουλευτές αντιλαμβάνονται ότι η χώρα δεν πρέπει να μπει σε περιπέτειες. Η κινδυνολογία των τελευταίων ημερών έπεσε στο κενό. Η στρατηγική του φόβου κατέρευσε. Αύριο θα είναι μια καινούρια μέρα, πιο αισιόδοξη. Γιατί η δημοκρατία δεν εκβιάζεται. Με ορίζοντα κυρίως την τρίτη και πλέον κρίσιμη ψηφοφορία στις 29 Δεκεμβρίου, το κλίμα αναμένεται να απολωθεί περισσότερο, με την κάθε πλευρά να επιχειρεί να πείσει για την ορθότητα των επιχειρημάτων της. Σε θρίλερ εξελίσσεται η δραματική πτώση που παρουσιάζει το ρούβλι και έχει ήδη αφήσει αντίκτυπο στους Ρώσους πολίτες. Ενώ έχουμε την ίδια ώρα διαβεβαιώσεις Πούτιν ότι θα πολεμήσει την κρίση. Να δούμε το ρεπορτάζ. Και στους δρόμους της Μόσχας η ανησυχία των Ρώσων για τις οικονομικές δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν έχει αρχίσει να γίνεται αισθητή. I'm afraid because we got our wages in rubles and they don't pay in dollars. Πολλές επιχειρήσεις εντωμεταξύ ανέστειλαν τις πωλήσεις τους περιμένοντας το ρούβλι να σταθεροποιηθεί. Ενώ τουριστικοί πράκτορες αναφέρουν ότι οι πελάτες τους ακυρώνουν τα ταξίδια τους στο εξωτερικό.
Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν εμφανίστηκε σήμερα αισιόδοξος ότι η ρωσική οικονομία θα ανακάμψει σύντομα. Our economy will overcome the current situation. How much time is needed for that? I believe about 2 years with the, in the worst scenario. Σύμφωνα με δημοσκόπηση που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, παρά την οικονομική κρίση, ο Πούτιν απολαμβάνει τη στήριξη του 80% των Ρώσων πολιτών. Η ρωσική κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε δραστικές παρεμβάσεις για να σταθεροποιήσει το ρούβλι, όπως την κατακόρυφη αύξηση των επιτοκίων, ενώ σχεδιάζει να διαθέσει ακόμη και 7 δις ξένου συναλλάγματος για να το πετύχει. Πάμε στην πρόεδρο της ΕΠΑ, την κυρία Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι, κυρία Χριστοδούλου. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν,